Ξεκίνησε επίσημα ο αγώνας του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή για την παραμονή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι φόβοι περίπου 6.500 εργαζομένων πανελλαδικά και 200 εργαζομένων στο Παγνή για πιθανή απόλυση είναι δικαιολογημένοι τη στιγμή που οι εργολάβοι έρχονται ορμητικά έπειτα από διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σε άλλους που τρέχουν οι διοικήσεις να ολοκληρώσουν τώρα. Αυτό που εμείς σαν Σωματείο έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι τις επόμενες μέρες σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία υγείας της Κρήτης να οργανώσουμε ημέρες δράσης για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους στα νοσοκομεία με κύριο αίτημα να μην απολυθεί κανένας, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και βεβαίως να πετύσουμε ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Η πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους ευέλικτους και την υγεία εμπόρευμα δεν θα περάσει. Οι αγώνες των Κρητικών μαζί με τους υγειονομικούς όλου του νησιού έχουν δείξει το δρόμο αυτό που μπορεί να φέρει και νίκες όπως έχουμε καταφέρει πάρα πολλά τα τελευταία διάστημα. Η υποστελέχωση και η υπερεντατικοποίηση, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, οδηγούν στην εξουθένωση με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην έλλειψη καθαριότητας για τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα στο Παγνή υπάρχει μία καθαρίστρια για κάθε κτίριο ή μία σε όλο το νοσοκομείο τη νύχτα. Προφανώς εμείς αυτή την κατάσταση δεν την ανεχόμαστε. Ξεκινάει το καλοκαίρι που ξέρουμε τι σημαίνει για το νησί με την αύξηση του τουρισμού. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι και από αυτούς τους λίγους ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι ανησυχεί το αν αύριο θα δουλεύει στο νοσοκομείο. Είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι έμπειρο, είναι δοκιμασμένο, δεν είναι προσωπικό το οποίο είναι αναλώσιμο και εννοείται δεν πάμε πίσω από το αίτημα να μονιμοποιηθούν άμεσα συμβασιούχοι. Κινδυνεύουμε τέλος του μήνα να βρεθούμε στο δρόμο, από ό,τι λέει ο κύριος Άδωνης. Δεν μας έχει δώσει μία απάντηση τι θα γίνουμε εμείς 6.000 άτομα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία. Θέλει να βάλει τους εργολάβους, όπως έχει μπει στο Βενιζέλιο και μένουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος και χάνουν τα λεφτά τους. Τους στοιχίζει λέει πιο φτηνά ο εργολάβος που δεν θα γίνεται και σωστή δουλειά από ό,τι είμαστε τώρα. Και θέλουμε μία απάντηση και γιατί δεν μπορούμε άλλο να είμαστε με αυτή την κοροϊδία. Μία απάντηση και μία λύση να βρεθεί και να μας απαντήσουν σύντομα τι θα γίνουμε εμείς. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση αμφισβητεί τα κεκτημένα δικαιώματα της ανάπαυσης και της άδειας όπως υποστηρίζουν, με τις χρωστούμενες ημέρες και τα ρεπό να είναι εκατοντάδες.